τελευταίος ομιλητής, τιμητικά, είναι ο πρωτομάστορας της προσπάθειας, ο συναγωνιστής Κώστας Νατζαρίδης. Ευχαριστούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας για την προσφορά τους σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εδώ και εγώ με τη σειρά μου και θέλω λίγα λόγια να σας πω πώς ξεκίνησα και έγινα και εγώ εθελοντής. Θέλω να σας πω πώς έγινα εθελοντής στη δημιουργία αυτού του κοινωνικού φαρμακείου, του ιατρικού φαρμακείου. Ήταν με τη γυναίκα μου την πρώτη συγκέντρωση που κάνανε γιατροί. Άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελα να πούνε. Ήθελα να πούμε και να κάνουν εδώ στη γειτονιά μας. Ένα κοινωνικό γιατρείο για να προσφέρουν υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη. Όταν τελείωσε η ομιλία, ζητήθηκαν εθελοντές ανθρώπους της γειτονιάς μας και τεχνίτες. Για να στηρίξουν την προσπάθεια και να δηλώσουν. Για να στηρίξουν την προσπάθεια. Δήλωσα κατευθείαν εθελοντής μαζί με άλλους τεχνίτες από διάφορες ειδικότητες. Μπήκαμε στο γιατρείο μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο Μπουγά, γιατρός μας, και μας εξήγησε τι εργασίες χρειαζόταν να γίνουν στη δημιουργία του γιατρείου. Τέλος είπε ότι όλη αυτή η δουλειά ήταν εθελοντική, γιατί γινόταν μόνο από τους γιατρούς και από τη Λαϊκή Συνέλευση της Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας. Μετά από λίγα λεπτά μείναμε οι δυο μας μέσα στο καφενείο. Πήραμε την απόφαση, έστω και έτσι, να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε. Με καθημερινή πορεία εργασία κράτησε 4 μήνες και με κάποια βοήθεια ελάχιστων τεχνικών ολοκληρώθηκε. Το ανεξάρτητο κοινωνικό γιατρείο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει. Ξεκίνησε τη λειτουργία του και είδαμε από αρχή τη μεγάλη προσέλευση ασθενών. Και διαπιστώσαμε πόση μεγάλη ανάγκη το είχε ο κόσμος. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και τη Λαϊκή Συνέλευση γιατί μου έδωσαν το ερέθισμα να βγω από το σπίτι μου και να βοηθήσω αυτήν την τόσο σημαντική προσπάθεια. Και να ζητήσω βοήθεια από όλους να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Γιατί, παιδιά, δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα μόλις αρχίσαμε. Και θέλω όλοι να είστε δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.